Διευθυντή του Κτηματολογίου και αμέσως μετά στον νέο Υπουργό Ενέργειας. Κύριε Λίκο, καλό μεσημέρι. Κύριε Ηλία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Κυριάκου. Τι γίνεται, βρήκατε την άκρη εκεί με την επίθεση που δέχεστε? Έχουμε κανένα νέο καλό να πούμε? Το αναχαιτήσαμε ή ακόμη είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το χτύπημα? Δεν εντοπίσαμε ακόμη τι συμβαίνει με το σύστημά μας. Ακόμη δυστυχώς οι τεχνικές ομάδες οι οποίες εργάζονται δεν μπόρεσαν να βρουν το πρόβλημα. Συνεπώς είμαστε στο άγνωστο. Πάμε δηλαδή, δεν πάμε πουθενά. Ψάχνουμε χωρίς να εντοπίζουμε. Είμαστε στο άγνωστο. Θα συνεχίσουμε και κατά τη διάρκεια το υπόλοιπο της ημέρας και απόψε και το Σαββατοκυριακό και εύχομαι ότι θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα, κύριε Κυριάκου. Χάθηκαν στοιχεία, προσωπικά δεδομένα, χάθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας, χάθηκαν, ξέρω εγώ, τοπογραφικά, προσπαθώ να δω τι άλλο έχετε εκεί στο κτηματολόγιο. Χάθηκαν σημαντικά δεδομένα? Δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση. Εύχομαι πως όχι. Γιατί ακριβώς λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα, δεν ανοίξαμε για λόγους ασφαλείας τους σερβερς μας. Είναι η πρώτη φορά, είπατε το πρωί, που κλείνει από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το κτηματολόγιο Κύπρου. Το 1974 πιθανόν να είχαμε τις μέρες της εκείνης της εισβολής, αλλά τα τελευταία 35 χρόνια, 36 χρόνια όπου εργάζομαι εγώ, είναι η πρώτη φορά που κλείνει όλο το σύστημα. Και ανησυχούμε με την έννοια ότι ανησυχείτε, ότι δεν ξέρετε τι θα βρείτε όταν θα μπείτε και θα έχετε εσείς πρόσβαση. Ακριβώς αυτό, κύριε Κυριάκου, και εύχομαι να μην είναι κάτι κακό. Δεν νομίζω ότι είναι. Εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την βλάβη και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας, γιατί το κτηματολόγιο είναι πολύ σημαντικό. Πόσα χρήματα ζητούν για να απεγκλωβίσουν, να μας δεν αφήσουν ελεύθερα? Πόσα? Δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Δεν έχουμε τέτοια. Αν δεν υπάρχει έτοιμα για ό,τι ζητάνε. Όχι. Γιατί μιλώντας νωρίτερα με τον Επίτροπο Τηλεπικοινωνιών, μου είπε ότι υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα. Δεν ξέρω αν ο Επίτροπος Επικοινωνιών έχει γνωρίζει κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Οι τεχνικές ομάδες που με ενημέρωσαν δεν μου ανάφεραν κάτι τέτοιο. Συνεπώς, αγωνίζεστε να δείτε πώς θα απεγκλωβίσετε το σύστημα από τους hackers, μετά να δούμε τι ζημιά έγινε και αν έγινε ζημιά, και μετά να γίνει και ανακοίνωση για το πότε λειτουργεί το κτηματολόγιο. Συνεπώς δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα. Είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι ότι θα διαφανεί και θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την Δευτέρα, κύριε Κυριάκου, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Μάλιστα. Και να βρούμε τρόπους να μην δεχόμαστε επιθέσεις τα αρμόδια τμήματα αυτού του κράτους, κύριε Ηλία. Ακριβώς. Είναι κάτι που είναι το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής υπεύθυνο και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας. Πιστεύω έχουν καλές ομάδες και δουλεύουν. Τώρα, εντάξει, είμαστε ένα ανοιχτό σύστημα το χτηματολόγιο και ίσως γι' αυτό έχουμε δεχτεί αυτό που δεχτήκαμε. Το χτύπημα ξέρουμε από πού είναι, από συγκεκριμένη χώρα? Ξέρουμε τέτοιες πληροφορίες ή δεν τα ξέρουμε? Όχι. Όχι, δεν το γνωρίζουμε. Εντάξει, οι τεχνικοί έχουν κάποια ζητήματα που εξετάζουν, αλλά ακόμη θα προτιμούσαν να τελειώσουν την δική τους την έρευνα και μετά να πούμε περισσότερα. Περιμένουμε σοβαρότατη εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία. Να είστε καλά. Εγώ σας καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Γεια σας. Κύριε Παπαναστασίου, εδώ με τον νέο...